Ελλάδα έχει ταλέντο. Είναι η ενότητα της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για να μας τιμήσετε. Είπαμε να σας κάνουμε και μια πάντα, γιατί εντάξει, προσπαθείτε εκεί. Νέα παιδιά είστε όλες. Και κοντά μας είναι και ο Γιώργος Μάγερς. Είδα την τελευταία εκπομπή. Έκανες μερικά καλά, αλλά έκανες ορισμένα. Παραστρατήματα. Παραστρατήματα. Ναι, ναι, όντως, τα έκανα, τα έκανα. Γιατί, Γιώργο μου? Να σας πω, όταν άρχισα από το δημοτικό λαού, πάντα πειλάμε, κύριε... Όχι, φωνή του σατανά. Το 666, το είχα βγάλει τότε όταν ήμουν στο δημοτικό, δεν παίζαμε εξάπετρο, παίζαμε 666 πετρό. Μέσα σου το είσαι το 666. Χαζιμάια είναι, θα σε λέω. Χαζιμάια, το ίδιο είναι, ναι. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Δεν μου λες, γιατί φωνάζεις το μάτσι κάθε μέρα στο δελτίο σου? Μόνος δεν μπορείς να κάνεις δελτίο, δεν σε πληρώνουν να κάνεις δελτίο. Άκου Θέμο, δεν ξέρω τι έχεις μαζί μου, τουλάχιστον... Εγώ μαζί σου. Όχι, κοίτα να σου πω, στη ζούγκλα τα βρήκαμε. Δεν ξέρω, τα βρήκαμε. Εγώ θέλω εδώ τον Μπέρι να τον πιάσω, γι' αυτό πήγα εμέσω πλη σαφώ στο Ελλάδα έχει ταλέντο. Εδώ που τα λέμε, σε όλες τις εκπομπές έχεις βγει, Νικό μου. Μόνο στη δικιά μας δεν έχεις βγει. Δεν έχεις αφήσει εκπομπή για εκπομπή. Έχω φέρει τον αντιπρόσωπό μου για να τον βάλω υπόγεια. Λοιπόν, πέρα από το ταλέντο του Γιώργου Μάγερ, βέβαια δεν είναι μόνο αυτός. Ο ακατανόμαστος. Ναι, αλλά είναι και διάφορα άλλα. Πώς θα ασχολείσαι, καταρχήν το Μητσικός θα μπορείς να τον κάνεις? Ποια φωνή να απαντήσω δεν ξέρω τώρα, θα σας πω λαούλα όμως. Ο Μητσικός σας ο ίδιος είπε ότι το καλύτερο του ποιος ήταν, Διακογιάννη, Γιάννη Διακογιάννη. Ότι ξεκίνησε από το Διακογιάννη, ναι. Εσύ ποιο ξεκίνησες κάνοντας ποιον? Θα με κόψει ο κύριος Περίς αν έχει χει. Άρχισα με τον Παπανδρέου τον παλιό. Αν και μου είπανε σε... Το γνήσιο. Ναι, το γνήσιο, το παλιό. Το καινούριο όλοι τον κάνουμε, όταν κοιμόμαστε. Ναι, βεβαίως, και μια σκούπα να έχεις, ναι. Απλώς άρχισα με τον παλιό, από το δημοτικό. Έχω Ανδρέα ελληνική ελαέ και τα λοιπά. Να τριχιάσουμε. Πριν τον Άσιο ή μετά τον Άσιο? Ο ίδιος τον Ανδρέα, δεν μάθαμε. Πράγματι. Θα το αναφέρω. Αυτό είναι μετά, δεν μ' άρεσε. Αυτό είναι μετά τον Άσιο. Το θέλω το πριν. Μαζί θα προχωρήσουμε! Μπράβο! Πατάς το χειρόγκαζο. Εμείς στη Ρόδο λέμε το χειρόγκαζο. Γινό χειρόγκαζο. Αν μου πεις ακόμα κάτι που θέλω. Ήρθε το τέλος της δεξιάς. Για το πω αυτό. Ήρθε το τέλος της δεξιάς. Μαζί να προχωρήσουμε. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Αυτή δεν είναι κυβέρνηση, είναι ναυάγιο. Είναι ένα ναυάγιο. Αρχίζει. Τώρα ξέρεις πώς πόντους παίρνει το Πασόκ. Με κάτι τέτοια. Είναι κάτι τρελή. Δεν μου λένε αυτό. Εσύ το κάνεις και επαγγελματικά τη δουλειά αυτή? Ναι, μαύρα πάντα. Ήθελα να σε παρακαλώ μόνο. Οι σοβαροί άνθρωποι δουλεύουν μαύρα στην Ελλάδα. Μόνο τα κορόιδα δουλεύουν. Μπράβο, πες. Εμείς τα κορόιδα δουλεύουμε για την εφορία. Λοιπόν, ήθελα να σε παρακαλέσω το εξής. Επειδή θα έχουμε κάτι προεκλογικές ομιλίες του Γιώργου Παπανδρέου, ναι, θα το βάζουμε αυτό από μακριά να λέει τα δικά του, αλλά στον ήχο να είσαι εσύ. Μπράβο. Να κάνουμε αυτή τη γυριστή. Ναι, ναι, ναι. Απολογηθείτε, κύριε Γαραβαλή. Κάτι τέτοιες ναι, ατάκες. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αυτό ήταν το πρώτο που σου κόλλησε ο Ανδρέας. Στην εποχή εκείνη που ήταν ο Παπανδρέου ή τι σου? Εγώ, το παιδάκι μαθητής, ναι, παθητής, ναι. Εντάξει, δημοτικό ήμουν, αλλά... Δημοτικό, αλλά εντάξει, φαντάζομαι τότε... Τότε τα δημοτικά λειτουργούσαν, δεν είναι σαν ναι, δεν είναι τώρα. Μετά πήγαμε γυμνασιακά και μετά ηλικιακά, ναι. Και μετά τον Παπανδρέου, ποια ήταν η επόμενή σου? Η επόμενή μου ήταν ο Καραμαλής ο παλιός, ο γέρος, ας πούμε, εντάξει. Α, εδώ. Να πούμε το εξής. Μαγαλά, αυτός ο μικρός νομίζω ότι είναι Καραμαλής. Ξεφθυλίζει το όνομα. Μαγαλά, αυτός ο μικρός νομίζω ότι είναι Καραμαλής. Ξεφθυλίζει το όνομα. Να σου πω, Θέμα μου, επειδή εγώ και η Νατάσα έχω και τα δίδυμα τα έχω φέρει μαζί, θα κάνουμε οικονομία. Εκεί που τα έζαμε τα δίδυμα με δύο κρέμες, τώρα θα τα ζούμε με μία. Κατάλαβες και όλα αυτά που έχουμε. Τον Εθνάρχη μας θα κάνεις? Τον παλιό τον Εθνάρχη θα κάνουμε. Ποιος είναι ο παλιός Εθνάρχης? Ο Κωνσταντίνος ο Καραμάλης. Βάσεπε και με. Στο έχεις εδώ που σε έπιανε η ψυχή σου. Εδώ παιδιά είχα πρόβλημα με το άσμα. Με αυτή τη φωνή είναι που θέλω να μου πεις. Μα καλά αυτός ο Κωστάκης είναι Καραμαλής. Μα καλά αυτός ο Κωστάκης είναι Καραμαλής. Έλα, αυτό είσαι, μπράβο. Μίλησε. Ποια είναι η αγαπημένη σου μίμηση? Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Άντε. Ναι. Μας λες το τρενάκι? Ναι, να σας το πω. Δεν έχω φέρει κιθάρα, δεν το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε μπουζούκια εδώ. Ναι, και με μπουζούκι, το έχω κάνει και λίγο Latin έκδοση, μπουζούκι. Ποια κάμερα παίρνει, το 3, το 2, ναι. Σε παίρνει κάμερα, μην σε νοιάζει. Ο Λονάντερ σε πάρει. Αυτό, άστο μακριά, λοιπόν. Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο
φτιάχνω στον αέρα κάτω η θάλασσα με ένα φεγγάρι, το καράβι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο κουστούμι. Κόπηκα. Κόπηκα όλα αυτά που έλεγα. Μπράβο Γιώργο. Ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και λέγες άλλο. Δεν μην ξεχνάς ότι έχουμε δύο δουλειές σε περιμένουν. Μία τα προεκλογικά. Μπράβο. Και μία τα άλλα που θα κάνουμε κάτι παρεμβάσεις. Έγινε. Με τη φωνή την άλλη που ξέρεις, την καλή. Όσο για τον Λεωνάιντας, θα τον δω, θα του πω χαιρετίσματα. Ναι, να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Είδω η Ρόδος. Κάτι λάμπει κοίτα, ήλιος μες στη νύχτα, ένα αστέρι λαμπερό. I saw a lot of cameras.